πρώτο βήμα το οποίο κάνουμε σαν νέο συμβούλιο. Και να σας ευχαριστήσω που το ψηλό σας απόγευμα αντί να χαλαρώσετε το χρησιμοποιήσατε για να πείτε εδώ πέρα να συζητήσουμε, να συμφωνήσουμε στο κείμενο της διακήρυξης και να πούμε στη συνέχεια κάποια οργανωτικά πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα για να ξεκινήσει και επίσημα η προεκλογική περίοδος για το συνδυασμό μας. Σήμερα εδώ κλήθηκαν τα υποψήφια για το Δημοπρόσωπο είναι στη Σιτία, στο Δημοτέχο, στην Κορδία Μαγκαλέα, στην Κορδία Μαγκαλέα, Μαπρί Γιαλού και οι υποψήφοι της Δημοτικής Συνότητας Σιτίας. Δεν κλήθηκαν τα μέλη, οι υποψήφοι μάλλον των τοπικών κοινοτήτων. Δεν μας χωράει αυτή η αίθουσα. Θα κάνουμε μια εξοπλιστή στη συνέχεια της Μεγαλύτερης ως χώρα συγκέντρωση που θα είναι υποψήφοι από τις τελευταίες κοινότητες, ίσως την επόμενη Κυριακή, για να γνωριστούμε ακόμη καλύτερα και να ξεκινήσουμε και στις διαδικασίες αυτές οι οποίες έχουν να κάνουν με την γραφειοκρατία η οποία είναι απαραίτητη για την κατάρρευση του συμφοδοτήτου. Σήμερα λοιπόν η διαδικασία θα έχει ως εξής. Θα σας διαβάσω το κείμενο της διακήρυξης των θέσεων και αργών του συνδυασμού μας. Στη συνέχεια θα γίνει μια παρουσίαση των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων και των υποψηφίων της Δημοτικής Συνότητας Σιτίας. Στη συνέχεια θα ευχαριστήσουμε τα ΜΜΕ για την κάλυψη την οποία κάνουν του γεγονότος του συμπερνού. Θα τους ζητήσουμε να μας αφήσουν μόνο και να μιλήσουμε για τα πραγματικά μας. Ξεκινάμε λοιπόν. Στη διακήρυξη θέσεων και αρχών του συνδυασμού Σιτίας Δήμος Αλάζη. Παραμένει ο ίδιος το ίδιο όνομα μάλλον στο συνδυασμό μας, διότι θεωρώ ότι είναι σημειολογικό. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια αλλαγής. Αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε βάλει τις βάσεις όμως για αυτή τη λογική και αυτά τα επόμενα χρόνια, εάν ο Σιτιακός λαός επιλέξει και εμάς πάλι στην δημοτική αρχή και μας δώσει πάλι και την ευθύνη διαχείρισης των δημοτικών υποθέσεων, πάνω στη βάση την οποία στήσαμε θα ολοκληρώσουμε αυτό το σχεδιασμό μας. Γι' αυτό θεωρώ ότι καλώς κάνουμε και παραμένει το ίδιο όνομα στο σχεδιασμό μας. Απευθυνόμαστε λοιπόν στους συμπολίτες μας, λέγοντάς τους, συνδημότησες και συνδημότες, φίλες και φίλοι, πέρασαν ήδη 3 χρόνια από τότε που με την ψήφα σας μας εμπιστευτήκατε να υπηρετήσουμε το Δήμο Σιτίας μέσα στη νέα αυτοδιοικητική πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώθηκε από την αρχή του κ. Παλικράτης. Στο διάστημα αυτό και μέσα στις νέες οικονομικές, διοικητικές, αλλά κυρίως συνεχώς επιδεινούμενες νέες κοινωνικές συνθήκες, εργαστήκαμε συλλογικά και εργατικά για να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα, την εξυγίαση, την ανταπόκριση του Δήμου στα νέα δεδομένα, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στο σχεδιασμό για το μέλλον. Και όλα αυτά τα εφαρμόσαμε μέσα από τη διαβούλευση και τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και τους δημότες και κατοίκους του Δήμου μας. Στη λογική των κλειστών διαδικασιών, εμείς επιτάξαμε την ανοιχτή συμμετοχική διαδικασία, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτός ο τρόπος διοίκησης αρμόζει σε ένα σύγχρονο προοδευτικό Δήμο, ανοιχτό στους δημότες του, που δεν φοβάται την κριτική, αντιθέτως την επιζητά. Παραμένουμε πιστά προσιλωμένοι στις αρχές της αλήθειας, της ηθικής, της διαφάνειας, της ισονομίας, της αξιοκρατίας, της κοινωνικής πρόνοιας και του συλλογικού συμφέροντος. Στην πορεία μας αυτή μπορεί να υπήρξαν βάθη, αστοχίες, παραλήψεις. Κανείς όμως, μη εμπαθής, δεν μπορεί να μας κατηγορήσει για έλλειψη διαφάνειας.
αξία ιεραρχημένων και στοχευμένων δράσεων, για ανηθικότητα, για αδιαφάνεια, για κλειστές πόρτες, για διασπάθηση της δημοτικής περιουσίας, για έλλειψη διαλόγου, για κρυφή ατζέντα, για αποφυγή της κριτικής, για έλλειψη σεβασμού των δημοτών, για έρωτες υποσχέσεις. Συνδημότησες και συνδημότες, φίλες και φίλοι, οι δημοτικές εκλογές του Μαΐου βρίσκουν την ελληνική κοινωνία να βιώνει με δραματικό τρόπο τις συνέπειες μιας πρωτόγνωρης μεταπολιτευτικά οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, κρίσης που είναι το αποτέλεσμα ενός στρεβλού μοντέλου ανάπτυξης, το οποίο εφαρμόστηκε διαχρονικά και οδήγησε σε μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση, διάλυση του παραγωγικού ίσου της χώρας, με μεγάλα ποσοστά ανεργίας, με κατάργηση κάθε έννοιας κοινωνικού κράτους, κοινωνικών δικαιωμάτων και εργασιακών σχέσεων. Μέσα σε όλα αυτά, η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί για τον πολίτη τον πιο κοντινό του και φιλικό συγχρόνο θεσμό διοίκησης. Γι' αυτό το λόγο, οι εκλογές του Μαΐου αποκτούν παρήμουσα σημασία. Επιδιώκουμε τη συγκρότηση μιας ευρείας συμμαχίας ενεργών παιχτών, ώστε μέσα από διαδικασίες συμμετοχής, σύνθεσης, διεκδίκησης, να πετύχουμε αυτό που όλοι οραματιζόμαστε για όλο το Δήμο, ακόμα και των πιο απομακρυσμένων περιοχών. Συντημότησες και συντημότες, φίλες και φίλοι, επιθυμούμε μια αυτοδιοίκηση συνυφασμένη με τη δημοκρατία, δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του, που θα σχεδιάζει και θα αποφασίσει με γνώμονα την καθολική τοπική οικονομική ανάπτυξη, με ιδιαίτερη φροντίδα για τις κοινωνικές ανάγκες και τη βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος. Στηριγμένη σε ένα γνήσιο και αυτόνομο αυτοδιοικητικό κίνημα, με συμμετοχικές συλλογικές διαδικασίες, με προοδευτικά πολιτικά αλλά όχι κομματικά χαρακτηριστικά που θα έχει αποφασιστικό ρόλο για όλα όσα σχεδιάζονται και συμβαίνουν στο Δήμο Σιτίας. Βασικοί άξονες της πολιτικής μας είναι η δημοκρατία και οι συμμετοχικοί δεσμοί, ώστε όλοι να έχουμε λόγο για τα δημοτικά πράγματα που συμβαίνουν στον τόπο μας. Η διαφάνεια και χρηστή διαχείριση των πόρων του Δήμου. Η βελτίωση των υφιστάμενων δομών αλληλεγγύης και πρόνοιας και η δημιουργία και ανάπτυξη νέων. Η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας υπέρ του κοινωνικού κοινότητα. Ο σεβασμός και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η αξιοποίηση των συντηρητικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας, όπως η θέση της, η ιστορία της, η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της. Η δημιουργία και η ανάπτυξη πορμών πολιτισμού, αναψυχής και αθλητισμού. Η στήριξη του πρωτογενού τομέα σε συνδυασμό με τον τουρισμό μπορούν να αποτελέσουν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της περιοχής μας. Η βελτίωση της ζωής και της καθημερινότητας των δημοτών. Θεωρούμε ότι υπάρχουν οι κατάλληλοι όροι και προϋποθέσεις για να συμπορευτούμε όλοι εμείς, πολίτες με διαφορετικές ιδεολογικές, πολιτικές και κοινωνικές αναφορές, που πάνω απ' όλα όμως μας ενώνει η αγάπη μας για αυτόν τον τόπο, τον τόπο που ζούμε, όπου μεγαλώσαμε και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, όπου δημιουργούμε και εξελισσόμαστε σε μια ευρεία συμμαχία με κοινούς στόχους και οράματα. Σας καλούμε να συστρατευτείτε μαζί μας, ώστε να διαμορφώσουμε από κοινού το νέο, αναπτυγμένο και πρωτοπόρο Δήμο Σιτίας. Όλοι μαζί μπορούμε. Αυτή είναι η διακήρυξη της παράταξης Σιτίας Δήμου Σαλάτου.
Είναι τυχαία τα ονόματα, θα τα διαβάζω τυχαία, δεν έχει κανένα, δεν παίζει κανένα ρόλο η σειρά την οποία θα διαβάζονται. Απλά ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους όσους έδειξαν εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και από τους παλιούς αλλά και από τους νέους οι οποίοι ήταν υποψήφοι, γιατί πράγματι είναι συγκινητικό κάποιοι άνθρωποι να σε εμπιστεύονται σε ένα πολύ σημαντικό ρόλο τον οποίο καλείσαι να παίξεις. Ξεκινάω λοιπόν από τη Δημοτική Ενότητα Ιτάνου. Υποψήφοι θα είναι ο Χατζηνάκης ο Γιάννης, συνταξίουργος στρατηγικός, ο Χατζηνάκης ο Μανώλης, συνταξίουργος αστυνομικός, η Μιλάκη Ειρήνη, υπάλληλος στο ΙΚΑ και ο Χαμηλάκης ο Γιώργος, συνταξίουργος και αυτό στρατηγικός. Ο Χαμηλάκης ο Γιώργος είναι ένα νεαρός σε ηλικία, δεν μπόρεσε να έρθει στο Ηράκλειο. Θα τον έχουμε σε επόμενη συνάντηση την οποία θα κάνουμε. Από το Δήμο Λεύκης είναι η κυρία Κορυτάκη Άννα, είναι ο κύριος Πετρουλάκης ο Θοδωρής και ο κύριος Δρακάκης ο Γιάννης. Και από το Δημοτική Ενότητα του πρώην, των τεσσάρων τοπικών κοινοτήτων, πρόεδρο Μακρυγιαλού, είναι εδώ μαζί μας ο Λατζανάκης ο Νίκος, ο Δοντίατρος, ο οποίος ήταν και επικεφαλής της κίνησης εκείνης που τις προηγούμενες εκλογές είχε κατεβεί στο Δήμο Ιεράπετρας, γιατί τότε εκεί ο Δήμος Παπαγιάννου ανήκε στο Δήμο Ιεράπετρας. Κέρδισε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό και αυτό ήταν το ξεκίνημα για να καταφέρουμε, μάλλον οι κάτοικοι της περιοχής των τεσσάρων τοπικών κοινοτήτων που κέρδισε ο συνδυασμός του κ. Λατζανάκη να επανέλθουν στη μητέρα της Ιτία. Ο Λατζανάκης λοιπόν ο Νίκος και ο Χριστοδουλάκης ο Παύλος, ο οποίος είναι υπάλληλος του ΙΚΑ, ο οποίος έχει συνδικαλιστική δουλειά στην Αθήνα και λείπει και αυτός σήμερα. Πάμε τώρα στη Δημοτική Ενότητα Σιτίας και στη Τοπική Κοινότητα Σιτίας. Θα διαβάζω ονόματα, ξεκινώντας από τις κυρίες και τις δεσποινίδες. Η Σφεντιλάκη η Νηφικούλα, η Φουναράκη η Γιάννα, η Τσιριγότη η Ειρήνη, να σας λέω και τις ιδιότητες. Η Σφεντιλάκη η Νηφικούλα ασχολείται με τον εθελοντισμό, είναι στη Ερυθροσταυρίτισσα και ένας πολύτιμος συνεργάτης όλη αυτή την περίοδο. Είχαμε την ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, η Φουρναράκη Άννα είναι συμβολιογράφος, η Τσιριγότη Ειρήνη είναι μια νέα φιλόλογος με πολύ καλή κατάρτιση και πολύ καλές σπουδές, η Καταξάκη Βίκη είναι γιατρός στο ΕΣΥ, η Κονομάκη Φανή είναι υπάλληλος στο Τελωνίο Σιτίας, η Τσιριγωτάκη η Ντορέτα είναι και αυτή η γνωστή μας Ντορέτα που ήταν και προηγούμενη φορά, γιατρός στο ΕΣΥ. Η Σπανουδάκη η Δέσποινα, η οποία τελεί χρέη φαρμακοποιού στο νοσοκομείο, η Κατσικαλάκη η Κατερίνα, πολιτικός μηχανικός και η Αλέξη η Πόπη, η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο στην πόλη μας. Από τους άντρες τώρα. Είναι, να συνεχίσω με το τοπικό της Σιτίας, η κυρία Ανδριανού η Μαρία, πρώτα τις γυναίκες, η οποία είναι γνωστή, ασχολείται με εθελοντικά τα κοινωνικά θέματα του Δήμου μας και είχε ασχοληθεί και με το συνεταιριστικό κίνημα. Η Καραβαλάκη Βάσο, η οποία είναι εκπρόσωπος υπάλληλος, η Λατανάκη η Ελένη, η οποία είναι νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Σιτίας και η Λάζου η Μαρία, η οποία και αυτή δεν είναι εδώ, έχει μια δουλειά, ιδιωτική υπάλληλος. Από τους άντρες τώρα, ο Τσαντάκης ο Νίκος, ο γνωστός διευθυντής στο πρώτο γυμνάσιο Σιτίας, ο Σκαρβελάκης ο Γιάννης, ο οποίος είναι ιδιωτικός υπάλληλος και αυτός, το ξέρετε όλοι. Και πάμε στους υπόλοιπους. Ο Αγουστινάκης ο Γιάννης, ο οποίος είναι υπάλληλος στην εφορία, ο Καλακοδάκης ο Γιάννης, ο οποίος είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός, ο Μουτάκης ο Αντρέας, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο Αγκαντινάκης ο Γιώργος, πρώην συνεταιριστικός υπάλληλος, τώρα διάγει βίων, συνταξιούχου. Ο Βατζάκης ο Βασίλης, ο οποίος είναι ιδιώτης ιατρός αρμονολόγος, ο Ρεμπελάκης ο Νίκος, ο γνωστός συνταξίουχος αστυνομικός στο επάγγελμα, ο Φιγετάκης ο Νίκος, συνταξίουχος στρατιωτικός.
εκπαιδευτικός. Λέμε συνταξιούχος, ενώ για αυτήν είναι ΑΝΑΗ βέβαια. Ο Λευτέρης ο Πάπης, εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Δασκαλάκης ο Μανώλης, υπάλληλος του ΤΟΕ από Πελενάδο. Ο 25ης ο Φάνης από το Μακρύ για λόγια αυτός, ο οποίος... Εδώ είμαι, εδώ. Ωραία, καλώς όρισε. Ο Κακουράκης ο Γιάννης, επιχειρηματίας στον χώρο του ξενοδοχείου, ξενοδόχος, ο Σφαιρουλάκης ο Γιάννης, ο οποίος είναι διευθυντής στην εστία υπάλληλος του ΤΕΙ Σιτίας, ο Σολιδάκης ο Νίκος, ο ορθοπαιδικός, γιατρός στο νοσοκομείο Σιτίας, ο Λογκάκης ο Κωστής, υπάλληλος στα ΕΤΑ, ο Αντωνιδάκης ο Μιχάλης, επιχειρηματίας και αυτός στον χώρο του τουρισμού, ο Καθαράκης ο Γιάννης, ο γνωστός παιδίατρος στο νοσοκομείο Σιτίας, ο Ταρζής ο Λονίδας, ο γυμναστής, εκπαιδευτικός, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο Κοζηράκης ο Νίκος, εκπαιδευτικός επίσης, ο Αγουστινάκης ο Γιάννης, εφοριακός και ο Λουγκάκης ο Νίκος, ο οποίος ήταν αυτό στο λειτουργείο, δεν ξέρω αν ήρθε. Αυτοί λοιπόν είναι οι υποψήφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο Σιτίας, στη Δημοτική Κοινότητα Σιτίας και στις Δημοτικές Ενότητες, οι οποίες μαζί με το πρώην Καποδιστιακό Δήμο Σιτίας αποτελούν τον Καλλικρατικό Δήμο Σιτίας. Ο αριθμός αυτός των υποψηφίων είναι σχεδόν ο μέγιστος αριθμός που μπορούμε να βάλουμε σε ένα ψηφοδέλτιο. Μένουν τρεις θέσεις ακόμη για να πιάσουμε το μέγιστο αριθμό. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε δυνατότητα άμεσα να καταθέσουμε το ψηφοδέλτιο μας, το οποίο σημαίνει ότι άμεσα μπορούμε να ξεκινήσουμε και την προεκλογική μας εκστρατεία. Για τις υπόλοιπες θέσεις, όταν καλυφθούν αυτές τις τρεις θέσεις, θα συζητήσουμε και πάλι και θα ενημερώσουμε και τα μέσα ενημέρωσης ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα καταλάβουν αυτές τις θέσεις. Αλλά όλα θα πάνε καλά και πολύ σύντομα θα έχουμε ολοκληρώσει το μέγιστο, επαναλαμβάνω, αριθμό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια έλλειψη. Εδώ παρουσιάζεται, εδώ έληξε η παρουσίαση των πρώτων, θα λέγαμε, αλλά μεγάλου κομματιού του ψηφοδελτίου μας. Και όπως είπα και στην αρχή, την επόμενη μάλλον Κυριακή θα παρουσιάσουμε και τους υπόλοιπους οι οποίοι θα απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο στις τοπικές κοινότητες. Ήθελα να ευχαριστήσω τα μέσα ενημέρωσης. Νομίζω πήρατε την πληροφόρηση την οποία χρειάζεστε. Ακούσατε τα ονόματα. Εμείς τώρα θα ασχοληθούμε με κάποια οργανωτικά θέματα και θα αναπτύξουμε τον τρόπο.